δεν περιγράφονται, αλλά αυτό που, αυτό που μένει σε μένα, αυτό που, που ήθελα με το, το τρόπος αυτός να φύγω, είναι να έχω την, την εκτίμηση και το σεβασμό του κόσμου, την αγάπη του κόσμου, και να μείνω μέσα στις καρδιές τους σαν ένα παιδί το οποίο πάλεψε όλα αυτά τα χρόνια με πάθος για την ομάδα αυτή, για τα χρώματα αυτά, για κάτι το οποίο το έκανα από μικρό παιδί στις γειτονιές του Βόλου με αυτοσχέδιες, φανέλες, ποδοσφαίρου, και παίζαμε μέχρι, θα το κάνω μέχρι σώτου ζω. Οπότε είμαι πολύ συγκινημένος, συγγνώμη γιατί είναι λίγο δύσκολη η μέρα για μένα. Θοδωρή, ήταν αυτό το πιο δύσκολο παιχνίδι που έχεις αντιμετωπίσει στην καριέρα στον πάγκο του Ολυμπιακού σε όλα τα επίπεδα? Ναι, ήμουν πολύ φορτισμένος στο παιχνίδι αυτό από την αρχή, όλη την ημέρα σήμερα. Δεν μπορούσα να διαχειριστώ εύκολα τα συναισθήματά μου. Θα ήθελα να επικρατούσαμε πιο εύκολα για να μου φύγει και εμένα λίγο έτσι το βάρος της νίκης, γιατί ήθελα να τελειώσω αυτή την πορεία μου στον Ολυμπιακό εδώ μέσα με τον κόσμο, με όλους τους αγαπημένους φίλους, με τον πρόεδρο, με τη διοίκηση, με τους παίχτες μου, στο περιβάλλον που ήρθα από το 88. Σε αυτή τη σένα έχω έρθει το 88, μια ζωή ολόκληρη. Ήθελα να τελειώσω εδώ, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Το έζησα και είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό το. Και νομίζω το πιο σημαντικό είναι, πριν από λίγο μας έλεγαν οι παίχτες ότι αποτελείς ένα τεράστιο κεφάλαιο για τον Ολυμπιακό. Το είπαν παίχτες, δεν το πάμε εμείς, δεν το είπε ο κόσμος. Αυτό είναι που σας έλεγα. Είμαι πολύ χαρούμενος που φεύγω από την ομάδα αυτή. Και υπάρχουν σχέσεις καλές με τους αθλητές μου. Είχα διαχειρίστηκα τους καλύτερους αθλητές Έλληνες αλλά και κορυφαίους ξένους. Πολύ καλές σχέσεις και εκτίμηση και σεβασμό με τη διοίκηση, τον κύριο Κουντούρη, αλλά και όλους τους ανθρώπους όσους είναι δίπλα του, και κυρίως τον κόσμο. Ο κόσμος είναι κάτι το οποίο πάντα λέει την αλήθεια. Ο κόσμος λέει πάντα την αλήθεια. Οφείλουμε να ακούμε, και τέτοια αποχώρηση από τον Ολυμπιακό δεν την περίμενα ποτέ. Τι κρατάς από όλα αυτά τα χρόνια, τι θυμάσαι, τι μπορείς να ξεχάσεις, τι παίρνεις μαζί σου φεύγοντας? Δεν θα μιλήσω για νίκες, δεν θα μιλήσω για ντρόπια. Είναι αμέτρητα τα ντρόπια και τα κύπελα και τα πρωταθλήματα. Σίγουρα ξεχωρίζει η στιγμή στη Γένοβα, αλλά όπως και η στιγμή της 25 Μαΐου πριν 20 χρόνια που και αυτή την έζησα στην Βουδαπέστη. Αλλά ξέρετε κάτι, ο Ολυμπιακός είναι ένας, το ξέρετε βέβαια, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Είναι μια ομάδα, ένας σύλλογος ο οποίος χαρακτηριστικός είναι το πάθος. Εγώ από μικρό παιδί ήμουν ένα παθιασμένο παιδί σε ό,τι έκανα, και εδώ το πάθος γιγαντώθηκε. Το πάθος το δικό μου ήταν το κλειδί σε ό,τι έκανα. Και δεν είδα ποτέ την ενασχόλησή με εδώ σαν δουλειά. Την είδα πράγματι σαν μια μεγάλη αγάπη. Δεν μπορούσα να ονειρευτώ μικρός ότι θα ζήσω τόσα πολλά πράγματα και θα καταφέρω τόσα πολλά πράγματα με αυτή την ομάδα, με αυτά τα χρώματα. Είμαι 53 και πράγματι έχω να αφηγηθώ πάρα πολλά. Ο Τσιχάρης ο Παυλίδης δεν είπε αντίο, είπε στο επανειδήν. Εσύ λες αντίο. Δεν λέω κάτι, γιατί δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει. Η ζωή κρύβει πολλές εκπλήξεις. Το μόνο που με έτσι καταλαγιάζει όλη αυτή την στεναχώρια εισαγωγή να πω που αποχωρώ, είναι ότι συνεχίζω στην εθνική ομάδα, που είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Είναι η ομάδα της χώρας μου, είναι η εθνική ομάδα της χώρας μου. Είναι πολύ μεγάλη και η αγάπη στην ομάδα αυτή. Είμαι ήδη προπονητής 7 χρόνια στην ομάδα αυτή, οπότε δεν φεύγω σε άλλη χώρα, δεν φεύγω σε άλλο σύλλογο. Νομίζω ότι από αύριο θα έχω πάλι πολύ μεγάλο κίνητρο και πολύ μεγάλο πάθος, όχι μόνο για να συνεχίσει η εθνική ομάδα την πορεία της, αλλά για να κάνω πιο πολλά πράγματα για το ελληνικό πόλο, για τις ακαδημίες, για τα νέα παιδιά. Νομίζω ότι θα μπορέσω να αφοσιωθώ πιο πολύ. Είναι κάτι που με παρηγορεί αυτή τη στιγμή, αλλά το κεφάλαιο Ολυμπιακός είναι ένα κεφάλαιο που δύσκολα όποιος περάσει από τον Ολυμπιακό, στο τέλος καταλαβαίνει ότι ο Ολυμπιακός του πρόσφερε πιο πολλά από ό,τι έχει προσφέρει αυτός ο ίδιος. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην το έχει αισθανθεί αυτό. Εγώ το αισθάνομαι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ό,τι και να μου πείτε ότι έχω προσφέρει στον Ολυμπιακό, εμένα όλη η ζωή στήθηκε και επηρεάστηκε από τον Ολυμπιακό. Θοδωρή, τα κατέκτησε όλα ως προπονητής του Ολυμπιακού. Σε συλλογικό επίπεδο, ο τίτλος υπήρχε, τον πήρες. Το όραμά σου, βλέποντας τον Ολυμπιακό στο μέλλον από μια άλλη θέση, τι θα στείλεις αυτήν την ομάδα?
ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να κατακτακτήλωσε, ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να είναι από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη. Θα ήθελα να δώσω στον Ολυμπιακό ένα κολυμπητήριο και να αγωνίζεται η ομάδα στο κολυμπητήριο αυτό. Είναι κάτι το οποίο ελπίζω να ζω και να το δω, γιατί έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Ελπίζω ότι πολύ σύντομα, όπως και ναι, με φίλαθλος απλώς θα έρθω και θα κλαίω από τη χαρά μου. Ευχαριστώ πολύ.